Το πρώτο οπλισμένο παγοθραύστικο της κλάσης Project 23550 του Ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποίησε πριν λίγο ένα σημαντικό βήμα στην πορεία ενσωμάτωσης του στον στόλο της Μόσχας. Το σκάφος ονομάζεται Ιβάν Παπανίν και είναι ένα από τα λίγα οπλισμένα παγοθραύστικά σε όλο τον κόσμο. Οι Ρώσοι μάλιστα σκέφτονται σοβαρά να αυξήσουν τον οπλισμό του πλοίου στο μέλλον, ακόμη και να προσθέσουν σε αυτό πυράβλους κρούζ. Πρόκειται αδιαμφισβήτητα για ένα ξεχωριστό πολεμικό πλοίο, το οποίο δεν μοιάζει με κανένα άλλο στο ρωσικό στόλο. Η κλάση Project 23550 είναι ένα εύστοχο παράδειγμα των μελλοντικών πλάνων που έχει η Ρωσία για την περιοχή της Αρκτικής. Η Μόσχα έμπρακτα δίνει μεγάλη βάση σε αυτήν τη στρατηγική περιοχή του πλανήτη μα, την οποία σχεδιάζει να ελέγξει μέσω του υπερσύγχρονου και πανίσχυρου στόλου παγοθραυστικών τη. Το Ιβάν Παπανί ναυπηγήθηκε στο ναυπηγείο Admiralty Shipyards στην Αγία Πετρούπολη ω ένα παγοθραυστικό μάχη και πριν λίγα 24 ώρα το ρωσικό σκάφο ξεκίνησε για πρώτη φορά δοκιμέ στη θάλασσα. Αυτό αναφέρει δήλωση του ίδιου του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνα την οποία μετέδωσε η κρατική υπηρεσία ενημερωιστά. Η ιστοσελίδα δημοσίευσε και ένα βίντεο που δείχνει το παγοθραυστικό να εξέρχεται από το ναυπηγείο με την βοήθεια Ari Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου δοκιμών, θα ελεγχθεί η σωστή λειτουργία του συστήματο προώθηση και των ενσωματωμένων συστημάτων και εξοπλισμού, ανέφερε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα, προσθέτοντα πω ο ανώτατο διοικητή του Ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, Νάβαρχο Αλεξάνδρ Μόισεγεφ, έλαβε μια αναφορά σχετικά με την ετοιμότητα του πλοίου για δοκιμέ από του επικεφαλεί των αρμόδιων σωμάτων τη στρατιωτική διοίκηση. Η ΤΑΣ ανέφερε επίση πω το πλήρωμα του Ιβάν Παπανίν ολοκλήρωσε ήδη την γενική εκπαίδευση του με το Ρωσικό Πολεμικό Ναυτικό. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα λέγεται πω περιλάμβανε ειδικά μαθήματα που αφορούσαν μεταξύ άλλων τη χρήση του εξοπλισμού και των όπλων των πλοίων αυτή τη κλάση σε αρκτικέ συνθήκε. Όταν ολοκληρώσει όλε τι δοκιμέ του το Ιβάν Παπανίν θα τεθεί και επίσημα σε λειτουργία εντό του Βόρειου Στόλου του Ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού. Βέβαια, το Κρεμλίνο δεν ανέφερε κάποια πιθανή ημερομηνία ενσωμάτωση του πλοίου στο εν λόγω στόλο. Το πλοίο καθελκύστηκε τον Οκτώβριο του 2019 και αναμένοταν να τεθεί σε λειτουργία το 2023. Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα καθυστέρησε και τώρα δεν γνωρίζουμε πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.